Εμφανώς συγκινημένος ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της παράταξης, αποχωρώντας από την αυτοδιοίκηση μετά από 24 χρόνια προσφοράς. Την απόφασή του ανακοίνωσε το μεσημέρι στη δημοτική του ομάδα, ευχαριστώντας μάλιστα όλους τους συνεργάτες του, λέγοντας ότι θα είναι δίπλα τους. Η απόφασή μου να παραιτηθώ θεωρώ ότι ό,τι είχα να προσφέρω, το πρόσφερα. Το όμορφο ταξίδι στην αυτοδιοίκηση κλείνει και τον Κώστα Μαμουλάκη μετά από 9 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Μαλεβιζίου και συνολικά 24 χρόνια συνεχούς προσφοράς στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Συγκινημένος ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής παράταξης Νέοι Δρόμοι, αποχωρώντας από την αυτοδιοίκηση, υπερήφανος για τα όσα πέτυχε μαζί με τους συνεργάτες του, αφήνοντας τη σφραγίδα του στο μοντέλο ανάπτυξης στο Μαλεβίζι στα χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Κάθε κύκλος στη ζωή κλείνει κάποτε. Έτσι και για μένα ο αυτοδιοικητικός κύκλος μου θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε. Αυτός ο αγώνας, ο διαρκής, ο αέναος αγώνας, νομίζω, θέλω να πιστεύω, ότι έδωσε πολλά στην τοπική κοινωνία. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, από την ψυχή μου, τους συνεργάτες μου, γιατί μαζί προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, όπως είπαμε, το Δήμο μας, το Δήμο Μαλεβιζίου. Για τον Κώστα Μαμουλάκη ολοκληρώθηκε ο κύκλος αυτοδιοικητικής του πορείας με πολλές όμορφες και δύσκολες στιγμές, μια διαδρομή που ξεκίνησε από τον Δήμο Ηρακλείου και την παράταξη Ηράκλεια Πρωτοβουλία το 1995 και που συνεχίστηκε από τη θέση του Δημάρχου Μαλεβιζίου επί 9 χρόνια. Σκοπός μας και στόχος μας και δικός μου προπάντων ήταν να ανέβει το επίπεδο του Δήμου Μαλεβιζίου. Θεωρώ ότι το επιτύχαμε. Και έτσι, μπαίνοντας στο έναυσμα, μπορεί και ο επόμενος δήμαρχος να προσπαθήσει να βάλει και αυτό στο δικό του λιθαράκι. Έχω τόσα πολλά να θυμάμαι, τόσα πολλά να θυμάμαι. Γνωρίσα ανθρώπους καταπληκτικούς στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Ηρακλείου. Προσφέραμε, θεωρώ ότι και εκεί προσφέραμε πολλά και ιδιαίτερα στα Ολυμπιακά έργα. Στο Μαλεβίζι πετύχαμε πολλά, δήλωσε ο Κώστας Μαμουλάκης, ο οποίος παραδίδει στη νέα δημοτική αρχή έργα και μελέτες ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καινούριος δήμαρχος που έρχεται θα είναι, θεωρώ ότι είναι τυχερός, θα πάρει από μας, από μένα και από τη δικιά μου την ομάδα, μια μεγάλη πρίκα, μια πρίκα από 129 έργα. Αυτά τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 116 εκατομμυρίων ευρώ είναι ένα δυνατό προσάναμα για να ξεκινήσει και να φουντώσει μια οποιαδήποτε διαδικασία. Τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο θα καταλάβει η πρώτη επιλαχούσα Ειρήνη Αστρινάκη-Κανάκη, ενώ άμεσα θα δρομολογηθούν διαδικασίες στη δημοτική του ομάδα για την ανάδειξη του επικεφαλής.